την κοινή διαπίστωση ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να περπατήσει με τα τριήμερα και χρειάζεται να υπάρχει συνεχώς ρεύμα επισκεπτών, έκανε και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ιωαννιτών, Χρήστος Τάτσης, ερωτηθείς για την πληρότητα του τριήμερου της 28ης Οκτωβρίου. Το τριήμερο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έχει υψηλές πληρότητες και φαίνεται ότι η περιοχή μας θα γεμίσει από κόσμο που θέλει και έχει φυσικά τη δυνατότητα να κάνει ολιγοήμερη παύση και να βρεθεί στα Γιάννενα ή και στις όμορες περιοχές. Ο Αντιδήμαρχος, ωστόσο, τονίζει ότι στόχος όλων είναι να υπάρξει μια σταθερή ανάπτυξη του τουρισμού και να προσεγγίσουν τουρίστες από άλλες χώρες, ώστε η περιοχή και φυσικά τα Γιάννενα να λειτουργούν ως πόλος έλξης όλο το χρόνο, αυξάνοντας τόσο τη δυναμική της περιοχής τελικά, όσο και τα συνολικά έσοδα της τοπικής οικονομίας. Την ίδια ώρα, αίτημα προς το Δήμο Ιωαννιτών να μην αυξήσει η αύξηση στα τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, καταθέτει η Ένωση Ξενοδόχων του Νομού Ιωαννίνων με επιστολή της. Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, με απόφαση του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, το τέλος διαμονής μπορεί να αυξάνεται σε ποσοστό 0,75% καθώς και να διαφοροποιείται είτε κατά οικιστικές περιοχές που οριοθετούνται σαφώς, είτε κατά μορφές κατηγορίες καταλυμάτων. Πράγματι, αυτό το βλέπουμε σε όλες τις αργίες, όχι μόνο στο τριήμερο της 28ης. Βέβαια, από τη μία είναι καλό, από την άλλη είναι λίγο αρνητικό, γιατί βλέπουμε ότι πλέον ο τουρισμός στοχεύει αποκλειστικά σε Σαββατοκύριακα και τριήμερα και χάνονται καθημερινές. Είδαμε και μια ανάρτηση σήμερα από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, όπου αυτό μας έλεγε με λίγα λόγια, ότι ενώ διαφαίνεται ένα τριήμερο το οποίο μπορεί να πράγματι να μην υπάρχει δωμάτιο, να φαίνεται η πληρότητα να είναι στο 100%, αυτό όμως που είναι ο στόχος ο δικός μας και όλων των φορέων είναι να αναδείξουμε την πόλη και να φέρουμε τον κόσμο και τις καθημερινές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και να μην στοχεύσουμε μόνο στα τριήμερα, όπου ούτως ή άλλως φαίνεται ότι έχουμε κόσμο. Σίγουρα εξαρτάται, απλά επειδή υπάρχει τουρισμός, όχι μόνο εσωτερικός εγχώριος, αλλά και εξωτερικού. Αυτός είναι ο στόχος, να καταφέρουμε να φέρουμε κόσμο από όλα τα μέρη της γης, κυρίως σε πρώτη φάση από την Ευρώπη, αλλά και αργότερα και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο στόχος, λοιπόν, είναι να γίνουμε 12 μήνο και να έχουμε και τις καθημερινές κόσμο.